Γεια σας, το Insomnia. Βλέπουμε το 80S της Samsung, το πρώτο Windows Phone 8 της εταιρείας, το οποίο το είχε ανακοινώσει τέλος Αυγούστου στην Γερμανία, αλλά δεν μας το είχε δείξει. Το βλέπουμε τώρα στο συνέδριο της Microsoft, το Build 2012. Το 80S μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι εντυπωσιακό και στο θέμα του hardware, αλλά και στο software βέβαια που τρέχει την καινούργια έκδοση των Windows Phone, που όπως βλέπετε έχει τη νέα home screen, η οποία έχει τριών ειδών εικονίδια, μικρό, μεσαίο και μεγάλο, και δείχνει πάρα πολύ πληροφορία με ένα απλό scrolling, ανάλογα την εφαρμογή που τρέχετε. Βλέπουμε ας πούμε του Insomnia, την τελευταία είδηση. Αμέσως βέβαια καταλαβαίνετε ότι η οθόνη είναι τεράστια, είναι η μεγαλύτερη οθόνη στην νέα γενιά των Windows Phone 8, 4,8 ιντσών, ανάλυσης επιτέλους HD, 1280x720, που υποστηρίζει πλέον τα Windows Phone 8, 1GB μνήμη, διπλήνος επεξεργαστής, Crate, με 1GB μνήμη, Crate στο 1,5 GHz. Είναι εντυπωσιακό στο θέμα του σχεδιασμού. Κυριαρχεί βέβαια κλασικά το πλαστικό, αλλά άμα δείτε πίσω, θα το γυρίσουμε, δείχνει μεταλλικό, δεν είναι, είναι πλαστικό. Σίγουρα εντυπωσιακό όμως, κοιτάξτε εδώ κάτω. 8 MP με flash στο πίσω μέρος, ικανή για εγγραφή η κάμερα 1080p βίντεο, και μπροστά μια δεύτερη κάμερα για βιντεοκλήσεις των 2 MP. Gorilla Glass 2 στην κεντρική επιφάνεια. Τα Windows Phone 8, ξέρετε, έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως για τις νέες αλλαγές. Εκτός από το home screen υπάρχουν αλλαγές στο office, κάποιες νέες δυνατότητες. 120.000 εφαρμογές συνολικά μέχρι στιγμής. Κατά τα άλλα, GPS, Bluetooth βέβαια, NFC, ακόμα και microSD έχει το ATVS εσωτερικά για να επεκτείνουμε τη χωρητικότητά του, κάτι που δεν προσφέρουν οι άλλες κορυφαίες λύσεις των HTC και Nokia. Οι εφαρμογές βέβαια δείχνουν, όπως είπαμε, πολύ όμορφες. Και την Insomnia ομορφότερη. Αυτό είναι το ATVS, Gorilla Glass, όπως είπαμε στην επιφάνεια. Μπαταρία 2400 mAh. Πρέπει να το δούμε από κοντά βέβαια για το θέμα της αυτονομίας. Εντυπωσιακό Windows smartphone από τη Samsung, το οποίο ακόμα δεν γνωρίζουμε τιμή, πάντως το αναμένουμε μέσα στο Νοέμβριο.